Οι Τούρκοι λένε πως θα έχουν νέα F-16 Viper το 2027. Εκείνη την εποχή όμως η ελληνική πολεμική αεροπορία θα έχει πλήρως επιχειρησιακά τα γαλλικά Rafal και τα F-16 Viper, ενώ στο δρόμο θα είναι και τα πρώτα ελληνικά F-35. Και εννοείται πως τότε θα έχει ήδη ξεκινήσει και η εκπαίδευση των πρώτων Ελλήνων πιλότων και μηχανικών στα νέα αμερικάνικης κατασκευής μαχητικά. Για τα νέα F-16 που θέλουν οι Τούρκοι, η γραμμή παραγωγής για την Τουρκία θα ξεκινήσει τουλάχιστον 3,5 χρόνια μετά την υπογραφή. Τα δε kit εξυγχρονισμού, σαφώς λιγότερο, αλλά και πάλι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο, αρκεί να κατανοήσουμε ότι το ελληνικό πρωτότυπο F-16 Viper αυτές τις ημέρες ολοκλήρωσε τις δοκιμές και εγκατάσταση του ειδικού λογισμικού. Πλέον, τα μαχητικά αεροπλάνα δεν είναι απλά πλατφόρμες μεταφοράς όπλων και χτυπήματος, αλλά ένα ολόκληρο δίκτυο εντοπισμού στόχων και ανταλλαγής δεδομένων. Οι Τούρκοι με τις δηλώσεις τους βάζουν τρικλοποδιές στο μέλλον τους, μέσα στη συμμαχία και στη σχέση τους με τις ΗΠΑ και κάνουν ό,τι μπορούν στο παζάρι, βάζοντας στο παιχνίδι και την ένταξη της Σουηδίας. Το F-16 είναι το 80% του αεροπορικού στόλου της Τουρκίας, οπότε δεν μπορεί εύκολα να αλλάξει ούτε τύπου μαχητικό, ούτε φυσικά να στραφεί προς Κίνα και Ρωσία. Μετά τα F-16, η πιο νατοϊκή λύση είναι τα Eurofighter, αλλιώς θα στραφούν σε Κίνα και Ρωσία, όπως έχουν απειλήσει αρκετές φορές οι Τούρκοι, που σημαίνει ότι και θα φύγουν και από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Οι τουρκικές προσπάθειες για αγορά νέων F-16 θα είναι έως και τις αρχές Νοεμβρίου το πολύ. Και αυτό γιατί μετά οι ΗΠΑ μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο και οι γερουσιαστές, οι βουλευτές κάνουν πίσω και επιτρέψουν την πώληση F-16 στην Τουρκία, θα χάσουν ψήφους τόσο από την αρμένικη ομογένεια όσο και από την ελληνική, αλλά και από το Ισραηλινό λόμπι που επίσης υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, καθώς η Τουρκία απειλεί και τα δικαιώματα του Ισραήλ στα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.